Είμαστε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Μυτιλινών Πετρούπολης, ο Θεόφιλος, τον κύριο Ευάγγελο Ντούλα, και πρόκειται να μας μιλήσει για τον Σύλλογο. Πότε ιδρύθηκε, ποιοι είναι οι στόχοι του, τις δραστηριότητες που έχει κάνει αυτός. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ας ξεκινήσουμε με το πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Λοιπόν, ο Σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1997. Είναι ένας Σύλλογος δραστήριος με 27 χρόνια, αν δεν απατώ, με μια τεράστια έτσι, πορεία μέσα στον χώρο του πολιτισμού μας στην Πετρούπολη, με πολλές εκδηλώσεις. Και αναφέρομαι τις εκδηλώσεις που μου έρχεται τώρα στο μυαλό για τη Σαφό που έχουμε κάνει, για διάφορους συγγραφείς και λόγιους της Λέσβου. Έχουμε τα θεατρικά μας τμήματα, τα τμήματα του χορευτικού, τμήμα χοροβίας. Αυτά είναι μέσα στα τα γενικά πλαίσια, δηλαδή, που μπορεί να κινηθεί ο Σύλλογός μας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος του Συλλόγου είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού πνεύματος των Μυτιλινιών της περιοχής. Τα ήθη και τα έθιμά μας της Λέσβου, τις παραδόσεις μας, πώς προσπαθούμε, ας πούμε, ό,τι είναι δυνατόν. Βέβαια, εντάξει, ο καιρός τώρα είναι δύσκολος για τον πολιτισμό, λόγω τα χρόνια της πανδημίας, τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, και προσπαθούμε πάλι να ξανααναπτυρωθούμε και να δώσουμε νέες πολιτιστικές πορείες μέσα στην πόλη της Πετρούπολης. Με την αποκαλυπτήρια της πρωτόμησης του ζωγράφου, του συμπατριώτη μας, του Θεόφιλου, που θέλω να συμπληρώσω ότι ο Σύλλογος κάνει τώρα τις ενέργειές του για να ονοματοθετήσει το πάρκο της ενθέσεως του ζωγράφου μας σε πάρκο του Μυτιλινιού Λαϊκού Ζωγράφου Θεόφιλου. Γιατί ο Σύλλογος σας ονομάζεται Θεόφιλος? Πρώτοι που ήρθαν στην Πετρούπολη την εποχή του 60, περισσότεροι ήταν εργάτες, ήταν άνθρωποι οι οποίοι προφανώς θα προσέγγιζαν το Θεόφιλο, τις ιδέες του Θεόφιλου, και θεωρώ ότι γι' αυτό και το ονομάσαμε Θεόφιλο. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για την πρόσφατη εκδήλωση που κάνατε? Η πρόσφατη εκδήλωση ήταν ένα όνειρο πολλών ετών του Συλλόγου μας, βέβαια. Ήταν και όνειρο του τέος Προέδρου μας, που αυτή τη στιγμή δεν είναι στη ζωή, ενός ανθρώπου άξιου, μπορώ να πω, Προέδρου, του Αχιλέα του Χιωτέλη, ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά στο Σύλλογο, ένας άνθρωπος λεσβολάτρης που αγάπαγε πραγματικά τη Λέσβο και το Σύλλογό του. Λοιπόν, αυτό ήταν σαν μια παρακαταθήκη που μας άφησε εμάς, τους νεότερους, για να κάνουμε αυτό το έργο. Πραγματικά ήταν ένα έργο. Οικονομικά, βέβαια, δεν μας χρηματοδότησε κανένας, για να τα πούμε και αυτά. Το Σύλλογό μας τα βάλαμε, τα τσέπη του Συλλόγου μας μπήκαν αυτά τα χρήματα. Ένα έργο που μπορώ να πω άφησε την ιστορία στην πόλη της Πετρούπολης και στην πόλη και στο Σύλλογό μας. Τώρα, οι επόμενες ενέργειες που πρόκειται να κάνει λοιπόν, ο Σύλλογος. Λοιπόν, οι επόμενες ενέργειες που μπορεί, πολλά έχει να κάνει ο Σύλλογός μας, αλλά τώρα είναι και το θέμα του πώς θα μας αφήσει ο κορονοϊός, έτσι, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο και αυτό. Σκεφτόμαστε να κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής στο Θέατρο Πέτρας, το οποίο είναι ένα μέρος ορόσημο για την Πετρούπολη, θα το ξέρω πολύ ο κόσμος των Αθηνών, με διάφορες δραστηριότητες, μουσικοχορευτικά, με κάποιους προσκεκλημένους ίσως και ιστορικούς να μας πούνε ορισμένα πράγματα για την Μικρασιατική καταστροφή. Και η δεύτερη εκδήλωση, σαν συμπλήρωμα αυτής, κάνω μια θεατρική παράσταση που θα είναι αφιερωμένη στη Μικρασιατική καταστροφή. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να βγάζουμε και να εκδώσουμε ένα ημερολόγιο εντός του 2023 που θα αναφέρεται πάλι για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής. Η πολιτεία στη μέχρι τώρα δράση σας έχει στηρίξει και τι προσδοκάτε από αυτήν? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια χρηματοδότηση να μας στηρίξει κάποιος, όπως είπα και ανέφερα και για την πρωτομή, ότι ο Σύλλογος έβαλε τα χρήματα, καθότι με ρωτήσαν και πολλοί πώς αυτό ήταν το έργο που έγινε, γιατί πραγματικά ήταν ένα ωραίο έργο που έγινε. Και τους απάντησα ότι τα χρήματα μπήκαν από το Σύλλογο. Θέλουμε η πολιτεία να στηρίξει τους Συλλόγους γενικά, με την έννοια να χρηματοδοτήσει όπως μπορεί, γιατί αν δεν χρηματοδοτηθούν και αν δεν ρίξει το βλέμμα της, ο πολιτισμός θα καθεί. Θα καθούν δηλαδή και τα ήθη και τα έθιμά μας, γιατί εμείς τα στηρίζουμε. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι αυτοί που δίνουν τέλος πάντων το πνεύμα και το νόημα για τον πολιτισμό του κάθε τόπου.